σεμινάριό μας, στο τρίμηνο σεμινάριο περιβαλλοντικές ιστορίες. Αισθάνομαι πραγματικά ότι είπαμε πολλές περιβαλλοντικές ιστορίες. Ίσως δεν ήταν επιτυχημένος ο τίτλος τελικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να απολογηθώ για ό,τι δεν πήγε καλά. Να ευχηθώ τέλος πάντων να φύγατε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα ήθελα έτσι ένας-ένας να πει κάτι. Ό,τι θέλει. Ένα συνέστημα. Κάποια στιγμή που του άρεσε περισσότερο, κάτι που θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, ό,τι θέλει ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε δεξιά και θα μιλήσουν όλοι με τη σειρά. Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα όλους και είμαι και πολύ χαρούμενη που συμμετείχα στο πρόγραμμα του 13. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το σεμινάριο, ειδικά το κομμάτι που κάναμε το βιωματικό μέσα στο δάσος. Και εμένα επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και ανυπομονώ για το επόμενο. Εγώ ευχαριστημένο είμαι και κάποια από αυτά τα άκουσα για πρώτη φορά, θα τα εφαρμόσω και στους μαθητές. Θα πω ότι άλλη μια φορά μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και των ΕΚΤΕΒ γνώρισε ενδιαφέροντες ανθρώπους πάλι για αυτή τη φορά. Ακόμα. Μία από τα ίδια, μ' άρεσε πολύ η άβρα των ανθρώπων και του τόπου. Και αυτά που δεν μ' άρεσαν τα ξεχνώ. Εγώ όλα καλά, τέλεια και αγαπώ την Τζο. Ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα που μας δώσατε να έρθουμε ξανά σε επαφή με τη φύση. Και ανυπομονούμε για την επόμενη φορά. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Αισθάνθηκα ξανά σαν παιδί μερικές φορές εκεί, ιδιαίτερα στο δάσος. Και ανυπομονώ για την επόμενη φορά. Ήθελα να πω ότι είναι η καταγωγή μου από το Καστρί. Και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω συναδέλφους και ένα άλλο κομμάτι από τη ζωή μου. Το πόσο πολύ εκτιμούν τελικά αυτόν τον τόπο που εγώ απλά τον έβλεπα σαν αναψυχή. Και πόσο πολλά πράγματα έχει να δώσει από την εκπαιδευτική του πλευρά. Μου άρεσε πάρα πολύ η λειτουργία των ομάδων, πέρασα πάρα πολύ ωραία και έμαθα καινούργια πράγματα και πέρασα καλά. Απέκτησα νέους φίλους. Γελάσαμε και ξεκουραστήκαμε. Μου άρεσε η φιλική ατμόσφαιρα, πήρα ιδέες και θυμήθηκα το πρώτο πρόγραμμα που έκανα το 1994, 24 χρόνια πριν, σε ένα ορεινό χωριό που μοιάζει με το Καστρί, το Σπύλι Ρεθυμής. Πίζω ο καινούργιος φορέας. Θα αντικαταστήσει τα ΚΠΕ να έχει δυνατότητα να διοργανώσει αντίστοιχες διημερίδες σεμινάρια. Πέρασα πολύ ωραία και έμαθα και χρήσιμα πράγματα. Κρατώ την δημιουργικότητα, την καλή διάθεση, την θετική ενέργεια όλων και την ομορφιά του φυσικού τοπίου που εγώ πρώτη φορά γνώρισα γιατί δεν είχα ξανάρθει προς την περιοχή εδώ. Κρατάω τη χθεσινή μας βόλτα στο δάσος, κρατάω τους κύκλους μας και το πρόσωπο κάθε ενός χωριστά. Κρατάω αυτά που έμαθα, τα άλλα που δεν μου άρεσαν τα πετάω. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε σεμινάριο περιβαλλοντικής και νομίζω, θέλω να πιστεύω, όχι τελευταία. Θα συνεχίσω. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Εγώ χάρηκα που συνεχίζουμε να είμαστε μία κοινότητα που μαθαίνει και γνωριζόμαστε και δενόμαστε και εύχομαι μακάρι και την ίδια φορά να συνεχίσει αυτά. Είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε και με τον καινούργιο φορέα οι άνθρωποι, από εμάς εξαρτάται πάντα. Αγαπάμε Καστρί, αγαπάμε την Ελόπη, αγαπάμε όλους τους καινούργιους φίλους που κάναμε. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ επικοδομητικό σεμινάριο. Νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλά πράγματα και από τους δημοθωτές και από τους συναδέλφους και από τον τόπο στον οποίο βρεθήκαμε, που εγώ για πρώτη φορά επισκέπτομαι και ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Και να διευκρινίσω ότι το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έτσι, πάρα πολύ. Αγαπάμε Μιχάλη. Είναι νομίζω πολύ όμορφο που γνωρίσαμε πολλούς ωραίους ανθρώπους, πήρα πράγματα και από τους συναδέλφους. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε για όλα. Πήραμε πολύ όμορφα πράγματα. Χάρηκα πολύ που γνώρισα καινούριους ανθρώπους και που εγώ για πρώτη φορά ήρθα εδώ στο Καστρί.
και που ανταλλάξαμε σκέψεις, ιδέες, αγωνίες, προβληματισμούς, μοιραστήκαμε έτσι όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ νιώθω γεμάτη. Αφήνουμε κάποιες εντάσεις και κάποια θέματα και προβλήματα και κρατάμε όλα τα θετικά και τα όμορφα. Καινούργια πρόσωπα, άνθρωποι με κοινή οπτική. Αυτά είναι και τα ζητούμενα. Ωραίες ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Νιώθω μια εφορία και φεύγω με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Νιώθω χαρούμενος, ψυχαγωγημένος, βελτιωμένος, επιμορφωμένος. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω την ομάδα, ξέρουν αυτοί. Ευγνώμων για τους διοργανωτές εδώ και όλο αυτό των εγχειρημάτων και ευχή για το μέλλον να ξαναβρεθούμε υγιείς και με καλύτερα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο που μοιράστηκα μαζί σας. Εύχομαι καλή συνέχεια στον καθένα από εσάς χωριστά, στο περιβαλλοντικό κέντρο και στο Ιππανίδη. Καλή αντάμωση. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση. Στην καλά, είστε πολύ καλός, πολύ καλή. Και το περιεχόμενο καλό. Κάποια πικρία φεύγω βέβαια λίγο. Αλλά ναι, όπως είπατε, κρατάω και εγώ τους ανθρώπους που γνώρισα. Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές και τους παράγοντες αυτού του διήμερου σεμιναρίου. Πέρασα πάρα πολύ καλά, γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξανασυναντήσω. Εύχομαι σε όλους καλή τύχη και ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα. Ξέρουν αυτοί. Πολύ ικανοποιημένη από το σεμινάριο και χαίρομαι για τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει. Εγώ παρόλο που ήρθα μετά από μια σειρά διαφόρων συμπτώσεων στο σεμινάριο, πέρασε πολύ ωραία και γνώρισα πραγματικά έτσι, ενδιαφέροντους ανθρώπους, πήρα καινούργια πράγματα, ενίσχυσα κάποια άλλα πράγματα που ήξερα και όπως είπανε κάποιοι συνάδελφοι, αφήνω και εγώ τα άσχημα και θα κρατήσω τα ωραία. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας ήταν ένα ωραίο σεμινάριο και θα έχουμε καινούργιες ιδέες για το εντάξει. Αρκετές καινούργιες ιδέες. Αλλά κυρίως για μένα είναι σημαντικό ότι αναζωπηρώθηκε η επιθυμία μου να φέρω παιδιά εδώ και να μας υποδεχτείτε με το ίδιο μεράκι, για το οποίο σας ευχαριστούμε. Νιώθω χαρά και ικανοποίηση να ευχαριστήσω την υπεύθυνη και τους συντελεστές του κέντρου γιατί μου έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσω νέους ανθρώπους, συναδέλφους που θα τους ξαναδώ στο μέλλον. Πέρασα πολύ όμορφα σε αυτό το σεμινάριο. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε τέτοιο είδους σεμινάριο. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία για μένα προσωπικά και ότι πολλά από αυτά που έμαθα εδώ θα τα εφαρμόσω και στην τάξη. Ευχαριστώ και όλους όσους γνώρισα εδώ. Ενημερώθηκα, έπαιξα, χαλάρωσα, προβληματίστηκα. Τα είχα ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα ήθελα να ξανάρθω και να ξανασυναντήσω ανθρώπους που γνώρισα εδώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να δείτε το βίντεό μου με τη Μαρία γιατί η ερμηνεία μας είναι ανεπανάληπτη. Σε αυτό το υπέροχο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστίου πέρασα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους, ήρθα σε επαφή με τα συναισθήματά μου, θετικά, αρνητικά. Ωραία, τα φέραμε σε μια ισορροπία. Φεύγω γεμάτη. Ευχαριστώ. Και εγώ πρώτη φορά σε περιβαλλοντικό, πρώτη φορά σεμινάριο με πολλούς εκπαιδευτικούς. Δεν έχω κάνει ποτέ περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Όταν ήρθα, είχα στο μυαλό μου τι θέλω εγώ τώρα, εδώ, μήπως να φύγω. Τελικά χαίρομαι που έμεινα. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να μιλήσω με όλους σας, ήμασταν αρκετοί. Τις καλύτερες ευχόσεις. Σαν Μόνικα, θέλω να ευχαριστήσω τη Σαρλίζ, τη J-Lo, την Ατζελίνα, την ομάδα της Vodafone, φυσικά τον Χουάν Αντώνιο. Φεύγω γεμάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κρότα, κρότα. Νέες ιδέες, νέες γνώσεις, νέες γνωριμίες και επανασύνδεση με τις παλιές γνωριμίες που είχα εδώ.
Πολύ ευχαριστώ όλο το περιβάλλον. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δύο παιδιά είσαστε. Δεύτερο είναι πίσω. Και πάρα πολύ ωραία επίσης τα κουλουράκια σας, καταπληκτικά. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, άλλη μια εξαιρετική δουλειά του Πεκαστρίου, μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, που αν και υποστελεχωμένο, συνεχίζει να μας καταπλήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με το ΚΕΑ. Ευχαριστούμε. Και από την πλευρά μου ευχαριστώ και τους διοργανωτές, την Πινελόπη, τον Γιώργο και όλους τους συναδέλφους, έναν προς έναν, όσα χρόνια και αν κάνει σεμινάρια, πάντα έχεις να πάρεις πολλά καινούργια πράγματα και μάλιστα υλοποιήσιμα, αυτό όσον αφορά το ωφέλιμο κομμάτι. Όσον αφορά το συναισθηματικό, εγώ νομίζω το έδειξα, ενθουσιασμένη και φεύγω πολύ πιο δυνατή από ό,τι ήρθα. Να είμαστε καλά, να ξανανταμώσουμε. Είμαι ευχαριστημένος που σας έχω γνωρίσει όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Πινελόπη που έχει αυτό το χαμόγελο και το τραβηκτικό ύφος. Επίσης τον Γιώργο, του Σάκητρο και τον άλλον κύριο Τεραφός. Τον Βασίλη, τον Ρέις. Βασίλη, ναι. Καθώς και την Μαρία που εδώ με τα κουλούρια. Μας βοηθάει. Ωραία, και εγώ πολύ θα ήθελα να ευχηθώ. Κάτι που από αυτά που πήρατε αυτό το τριήμερο να τα κάνετε με τα παιδιά σας. Αυτή είναι η ηλικία μου και ελπίζω να πιάσει. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να σας αντιδούν. Στην ρηπά μου, εσύ το στήριγμα μου, να κάνω